της τηλεφωνικής μας γραμμής, μια και λέγαμε πριν για hashtag και για διάφορες ιστορίες του διαδικτύου, σκοτεινές, πιο σκοτεινές, λασπόδεις, είναι ο κύριος Βασίλης Παπακώστας, διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλημέρα κύριε Παπακώστα. Καλημέρα κύριε Τάκη, κύριε Κορέη, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γίνεται με αυτά τα hashtag, κύριε Παπακώστα? Ας πούμε, μπορείτε εσείς να βρείτε ποιοι είναι πίσω από το Νέα Δημοκρατία παιδεραστές? Έτσι, για να σας το πούμε απλά, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, κοιτάξτε να τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάει μία έρευνα. Όταν έχουμε οποιοδήποτε προφίλ το οποίο μπορεί να αναφέρει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ψευδή ή άλλες φορές να είναι αληθινά. Εδώ συμβαίνει το εξής. Στις περιπτώσεις όπου κάποιος δημιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ, δεν άκουσα βέβαια την προηγούμενη κουβέντα σας, αλλά σε περιπτώσεις που κάποιος δημιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ προσπαθώντας να προσβάλλει, να διαβάλει ή να εκπαιδεύσει ανθρώπους, και εκεί πέρα ξεκινάει μια ποινική έρευνα προκειμένου να βρεθεί ποιος είναι αυτός. Αυτεπάγγελτα? Όχι. Όχι, απαιτείται έγκληση, αλλά στη συνέχεια η διαδικασία γίνεται κανονικά. Δεν έχει σημασία αν αυτεπάγγελτα ή όχι. Όσον αφορά άλλα δικήματα όμως, ιδίως αν αφορά ανηλίκους, εκεί πέρα και υπάρχει κινήτα αυτεπάγγελτα η ποινική διαδικασία, στην περίπτωση, αλλά και εκεί θα χρειαστεί κάποιος να προσκομίσει κάποια στοιχεία. Έτσι όπως μας τα λέτε πάντως, όχι μόνο η πολιτική και η κοινωνική ζωή και οτιδήποτε άλλο είναι στο έλεος των όποιων trolls και των όποιων hashtag. Διότι όταν το hashtag νου δου παιδεραστές είναι νούμερο ένα, που μιλάμε τώρα για χιλιάδες χρήστες του Twitter, σημαίνει ότι προφανώς ούτε μπορεί να γίνει έρευνα στους χιλιάδες χρήστες που το υιοθετούν, ούτε τι γίνεται από κάτω, τίποτα. Γενικά είμαστε σε μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, δεν είναι? Θα σας πω, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ανεξέλεγκτη, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία όταν δημιουργείται ένα τέτοιο hashtag, ας πούμε, ένας λογαριασμός, το ζητούμενο είναι ότι στην περίπτωση αυτή τουλάχιστον θα εστιάσεις στο να βρεις ποιος τον δημιούργησε. Έτσι, θα εστιάσεις στο να βρεις ποιος τον δημιούργησε. Από εκεί και πέρα όμως, ανάλογα και τα σχόλια, η ποινική έρευνα μπορεί να στραφεί και εναντίον κάποιων οι οποίοι αντιλαμβάνεστε τα σχόλια ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας. Το ζήτημα είναι στο διαδίκτυο. Αυτό που είναι το ενισχυτικό, θα σας έλεγα, είναι ότι μπορεί ο καθένας, μάλλον καταρχήν ο καθένας άκρητα και χωρίς να σκεφτεί ιδιαίτερα, υιοθετεί σχόλια και μηνύματα τα οποία έχουν προεκτάσεις και στην ψυχική ζωή αρκετών ανθρώπων. Φυσικά. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς αυτό, κύριε Κορέη, εκεί είναι το ζήτημα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ναι, μεν εμείς έχουμε δικαιώματα ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχουν δικαιώματα και οι άλλοι άνθρωποι. Ναι, αλλά το τρολάκι μπορεί κάποιος να το επηρεάσει. Το τρολάκι είναι τρολάκι, κύριε Παπακώστα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι ναι, αλλά στη συνέχεια όμως θα αναλάβει και τις ευθύνες. Μπράβο, γιατί εάν υπάρχει και στοχοποίηση, τότε μια χαρά μπορεί να κινηθεί η διαδικασία σωστά και αρχίσει η έρευνα. Αλλά να σας πω κάτι, πώς θα βρείτε κάποιον χρήστη του Twitter όταν, ας πούμε, κάνει ένα λογαριασμό από ένα ίντερνετ καφέ ή παίρνει μια κάρτα προπληρωμένη από αυτή που πουλάνε δεκάδες αλλοδαποί έξω σε πακέτα και δεν μπορείτε να βρείτε ούτε όνομα, ούτε επίθετο, ούτε τίποτα? Θα σας πω, όταν ξεκινάει μια έρευνα, καταρχήν εμείς δεν κάνουμε μόνο ψηφιακή έρευνα, εμείς είμαστε αστυνομικοί, κάνουμε και αστυνομική έρευνα. Μάλιστα. Μπορούμε λοιπόν να αναζητήσουμε και άλλα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν κινούμαστε μόνο τεχνικά, μπορεί ως υπηρεσία να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό και μια εξειδίκευση σε αυτά τα δικήματα, πλην όμως δεν σημαίνει ότι ασχολούμαστε μόνο με το τεχνικό σκέλος στην έρευνα μιας υπόθεσης. Από εκεί και πέρα όμως, η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν η τεχνολογία παρέχει αρκετές τεχνικές απόκρυψεις πλέον και με VPN δίκτυα και οτιδήποτε, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα τα δικήματα, αλλά βλέπετε ότι αρκετά από αυτά όμως καταλήγουν στις δικαστικές έρευνες. Επομένως, το ζητούμενο είναι ότι δεν είναι ακριβώς ανεξέλεγκτα. Και αν έχετε κάτι στοχευμένο, μπορείτε να το ψάξετε μια χαρά και να οδηγηθεί και στο δικαστήριο.
Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι επί του πρακτέου έχει οδηγηθεί κάτι στο δικαστήριο, κύριε Παπακώστα. Πολλές υποθέσεις. Φυσικά, πάρα πολλές υποθέσεις. Και σεξουαλικές παρενόχλησεις, σωστά, κύριε Παπακώστα. Και σεξουαλικής παρενόχλησης και ακόμα και υποθέσεις δυσφήμισης, κουφαντικής δυσφήμισης ή εξύπηρεξης. Έχουν, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μόνο, μην πάμε μόνο στα σοβαρά δικήματα, ενώ από άποψη ποινικού κολλασμού και επιβολής ποινής. Γιατί σκεφτείτε και μια κουφαντική δυσφήμιση, όταν αναπαράγεται ένα ψευδές γεγονός για έναν άνθρωπο, μπορεί να το προκαλέσει τεράστια ζημιά στη φήμη του και στο όνομά του και στην καριέρα του. Φυσικά, άρα. Δεν είναι ανεξέλεγκτο λοιπόν. Μια χαρά μπορούν να βρεθούν αυτοί οι οποίοι είναι από πίσω. Ακριβώς. Αρκεί να το θέλει αυτός ο οποίος θίγεται. Ακριβώς. Και να κινηθεί δικαστικά. Ακριβώς. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια οι οποίες μπορεί να μην καταλήξουν, αλλά μια έρευνα όταν ξεκινάει. Δεν ξεκινάς μια έρευνα και να μην καταλήξεις. Πριν κλείσουμε, αν κάποιος που έχει πέσει θύμα τέτοιων ιστοριών, τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να σας βρει? Λοιπόν, καταρχήν, εάν κάποιος πέσει θύμα τέτοιων ιστοριών, μπορεί να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει και μια μήνυση σε οποιαδήποτε αστυνομική υπηρεσία. Και αυτό το λέμε, γιατί με ρωτήσαν προχθές, μα στείλατε αυτοματοποιημένο μήνυμα και λέτε να προσφύγει σε οποιαδήποτε αστυνομική υπηρεσία ή δικαστική αρχή. Αυτό το λέμε για ποιο λόγο? Η Διεύθυνση Δίωξης Ελεκτρονικού Εγκλήματος εδρεύει στην Αθήνα και υπάρχει μια υποδιεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Αν κάποιος είναι στη Ρόδο ή στον πύργο Ηλίας ή οπουδήποτε αλλού. Θα πρέπει να έρθει εδώ. Όχι, βέβαια. Θα πάει στην τοπική αστυνομική υπηρεσία και εμείς ως αστυνομικές υπηρεσίες συνεργαζόμαστε. Πολύ ωραία. Και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της. Επομένως, οποιαδήποτε αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του μπορεί να πάει να καταγγείλει το γεγονός. Και αν είναι στην Αθήνα, φυσικά στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να έρθει και στην έδρα της υπηρεσίας. Μάλιστα. Και επίσης μπορεί και τηλεφωνικά στο 11188, το οποίο είναι χωρίς χρέωση. Είναι ένας πενταψήφιος αριθμός χωρίς χρέωση. Και με email μπορεί να στείλει την καταγγελία του, αλλά εδώ θέλω να επιμείνω σε κάτι. Πολλοί στέλνουν μια καταγγελία στο email της υπηρεσίας και όταν τους λέμε ότι μα πρέπει να έρθετε να καταθέσετε, γιατί στην έκκληση ουσιαστικά ζητάς την ποινική δίωξη και πρέπει να αναφερθεί αυτό. Σωστά, βέβαια. Έτσι, επομένως, λοιπόν, εκεί θα θέλαμε να μην δυσφορούν οι πολίτες μας, να καταλαβαίνουν ότι είναι οικονομικά απαραίτητο αυτό. Ωραία. Και τελευταία πραγματικά ερώτηση και αν μπορείτε. Ξέρω ότι κάνετε έρευνα για το Νέα Δημοκρατία παιδεραστές. Έχετε ακουμπήσει κάποιον? Κοιτάξτε, εγώ δεν συνήθως να μιλάω ποτέ για υποθέσεις είτε που είναι σε εξέλιξη είτε ξεκινάει μια έρευνα και δεν πρέπει να το κάνω. Ούτε δικονομικά, ούτε θέλω να είμαι επαγγελματίας και εντάξει στα... Είπαμε, μήπως λέγατε κάτι, κύριε Παπακώστα. Είπαμε, δεν λέτε. Κρύβετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Χάρηκα. Καλημέρα σας.